Καλώς ορίσατε, αγαπημένοι φίλοι, σε ένα ακόμα podcast. Θα είμαι σβέλτος, θα είμαι γρήγορος. Σήμερα θα μιλήσουμε για ψέματα τα οποία μας λέγανε οι γονείς μας, οι μεγαλύτεροι όταν ήμασταν μικροί. Διάφορος κόσμος, το ίντερνετ πριν το ίντερνετ και εμείς τα πιστεύαμε. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς τα ξέρετε ωστόσο. Άλλοι δεν μπήκαμε ποτέ στον κόπο να τα ψάξουμε. Άλλοι καταλάβαμε μεγαλύτεροι τι πίπες μας λένε. Ποιος δεν έχει ακούσει για τον τάδε διάσημο που τον πήγανε στο νοσοκομείο γιατί του το είπε ένας γνωστός του και του βγάζανε τα μπουκάλια τον κόλο. Ποιος δεν το ξέρει αυτό, ποιος δεν το θυμάται. Γενικά υπάρχει αυτή η μούρλα. Είναι πολύ πιο εύκολο να πείσεις κάποιον για ένα ψέμα παρά να τον πείσεις ότι αυτό που πιστεύει είναι ψέμα. Θα ξεκινήσω με αυτό που όλοι ξέρουν, όλοι το έχουν ακούσει έστω και μία φορά στη ζωή τους και δεν είναι άλλο από το η ελληνική γλώσσα έχασε την ευκαιρία σε μια ψηφοφορία που είχε γίνει. Δεν ξέρουμε πότε έγινε αυτή η ψηφοφορία. Για μία ψήφο από την αγγλική. Και όλοι μαθαίνουν αγγλικά και δεν μαθαίνουν ελληνικά. Υπάρχουν παραλλαγές αυτό. Ότι η ψήφο σημεία αυτή ήταν της Τουρκίας. Εγώ αυτό το που είχα μάθει εγώ ήταν της Κύπρου. Αλλά υπάρχει και ότι ήταν των Εβραίων. Δεν ήταν του Ισραήλ. Ήταν των Εβραίων, παιδιά, η ψήφη. Γιατί αν είσαι Εβραίος, δεν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα και από κάποια χώρα. Είναι χώρα το Εβραίος. Δεν ξέρω από πού ξεκίνησε αυτή η μαλακία. Αλλά είναι υπέροχο το ότι ακόμη και σήμερα, παιδιά, αν πάτε σε σπίτια ή σε κάτι κυριακάτικα τραπέζια και το φέρετε μέσα στην κουβέντα, θα βρείτε κόσμο που ακόμα το πιστεύει. Ότι ξέρεις τι, για μία ψήφο τη χάσαμε, φίλε. Θα πήγαινε στο Παρίσι και θα ξέρανε ελληνικά να μιλάνε. Ισχύει αυτό. Τσεκάρετε το στα σόγια σας. Ένα άλλο που δεν ξέρω αν είναι τόσο γνωστό, αλλά εγώ τουλάχιστον το είχα ζήσει στον κύκλο μου να ακούγεται, είναι για τον Μπρους Λι και το πώς εκείνος πέθανε. Ήτανε δύο οι θεωρίες. Η μία ήταν ότι επειδή ήταν τόσο δυνατός και δεν μπορούσε να τον κερδίσει κανένας, Μπρους Λι εντωμεταξύ ήταν ηθοποιός. Τέλος πάντων. Η μαφία τον έβγαλε έξω. Γιατί ήταν τόσο δυνατός. Και ζούμε στο 200 π.Χ. που το πολεμάς μόνο με τα χέρια σου. Οπότε είσαι τόσο δυνατός που δεν μπορούν να σε κερδίσουν. Σε κάποιο παράλληλο σύμπαν. Η μία θεωρία που άκουγα ήταν αυτή. Η άλλη θεωρία ήταν ότι ο Μπρους Λι, επειδή ήταν τόσο δυνατός, ρε παιδί μου, έκανε τόσο δυνατές προπονήσεις που είχε φτάσει σε σημείο να κάνει προπονήσεις με ρεύματα πάνω του και δεν άντεξε σε προπονήσεις, δεν άντεξε το κορμί του και πέθανε. Τα λατρεύω αυτά. Γράψτε μου από εσάς αν έχετε ακούσει αυτή την παραλλαγή ή αν έχετε ακούσει κάποια άλλη αντίστοιχη ιστορία. Ένα άλλο πράγμα που είναι τώρα κοντεύει και η εποχή, γιατί κοντά στο Πάσχα ξεκινούσαμε όλοι να τρώμε τα πρώτα μας παγωτά, είναι ότι δεν μπορούσες να φας παγωτό πριν το καλοκαίρι. Τα παγωτά τα τρώγαμε το καλοκαίρι. Μετά το Πάσχα έτρωγες τα πρώτα, πήγαινες και έπαιρνες έτσι. Εκεί θυμάμαι μετά το τραπέζι το κυριακάτικο της Κυριακής του Πάσχα με τα αρνί. Μετά αφού είχαν φάει ο καθένας από 3 κιλά κρέας, ήταν έτσι. Στέλνανε τον μικρό να πάει να πάρει κανένα παγωτάκι. Και πηγαίναμε στο περίπτερο και παίρναμε καραμπόλες 4x4, number one και κρικρί. Όχι κρικρί, πώς το λέγανε, και μαρεγκάτα. Αλλά πιο πριν, λέει, δεν σου δημιουργούταν ποτέ, ξέρω εγώ. Γιατί να μην πάω να πάρω και το Φεβρουάριο που έχει ζέστη εκείνη τη μέρα παγωτό. Γιατί ποια θα ήταν η απάντησή σου όταν θα πίνεις στο περίπτερο που είχαν και τη λαμαρίνα πάνω τα ψυγεία τότε. Αυτά είναι περσινά. Τα παγωτά αυτά είναι χαλασμένα που δίνει ο περιπτεράς. Γιατί το έχω ακούσει αυτό. Αυτό το έχω ακούσει από άνθρωπο που δούλευε σε εργοστάσιο με παγωτά και ήξερε ότι παίρνουν επιστροφές. Και το έλεγε στα παιδιά του, παιδιά. Από γενιά σε γενιά περνούσε. Χαλασμένο το παγωτά. Φαντάσου τώρα τι παίζει να λένε, ξέρω εγώ. Τότε που είχαμε και λεφτά και τσιγκουνευόντουσαν για να πούνε πάρε παγωτό, έχει 40 λεπτά είχε τότε. 40 λεπτά έκανε να πάρεις μια μπανάνο φατσούλα και μια πατούσα. Αν όχι λιγότερο. Νομίζω 40 με 50 λεπτά είχε. Θυμάμαι είχε 50 δραχμές και μετά έκανε 40 λεπτά. Στην αλλαγή του ευρώ. Γιατί έτσι, ο περιπτεράς αυτό ήξεραν όλοι ότι είναι χαλασμένα, τάχει, αλλά τάχει στο ψυγείο. Θες να πάρεις, αφού θα πήγαινες να πάρεις. Εγώ αισθανόμουν ότι όταν κατάλαβα και λέω ρε φίλε, θα φάω, ας είναι χαλασμένο, ξέρω εγώ δεν με νοιάζει. Και έπαιρνα, αισθανόμουν ότι θα μου πει ο περιπτεράς, εγώ στο λέω είναι χαλασμένο. Το παίρνεις με δική σου ευθύνη. Αν έχεις τάση ρε ψηλέ μου μέχρι αυτό το σημείο, κάνε και ένα subscribe για να ανέβει το κανάλι, εντάξει. Εντάξει, φιλαράκο, έγινε ρε, τα λέμε. Ένα άλλο πολύ όμορφο που λέγανε και ίσως το λένε ακόμα, δεν ξέρω αν έχουμε νεότερους ας μας ενημερώσουν, είναι αυτό το να προσέχεις μη σου δώσει κάποιος στο δρόμο είτε καραμέλες είτε όταν έβγαινες ας πούμε τις πρώτες σου εξόδους να μη σου ρίξουν τίποτα στο ποτό.
που αυτό κι αν είναι η μεγαλύτερη μαλακία. Μπορώ να πιστέψω το ότι ο Bruce Lee σκοτώθηκε για τους έδερνε όλους. Μπορώ να πιστέψω ότι όντως είναι τα παγωτά είναι χαλασμένα. Μπορώ να πιστέψω ότι όντως ένας πούστης Κύπριος ψήφισε και τελικά η Ελλάδα, η ελληνική γλώσσα δεν ήταν η πρώτη γλώσσα στον κόσμο. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος έχει ναρκωτικούλια στις τσέπες του και λέει, ξέρεις τι, θα τα μοιράσω σε παιδάκια έτσι. Πάρε, πάρε ναρκωτικά. Θέλεις τζάμπα ναρκωτικά. Ποιος μοιράζει τζάμπα ναρκωτικά, ρε μαλάκα. Αυτός τι είναι, τα πήρε δώρο. Ή ότι θα έρθω και θα του πω, κύριε, θέλω και άλλες καραμέλες. Σαν να τις μου δώσετε προχτές. Επίσης, τι στο διάλογο σημαίνει, τι καραμέλα είναι αυτή, ρε παιδιά. Δεν έχω δει κάποιο που είναι σαν καραμέλα. Εγώ θυμάμαι που όντως υπήρχε όμως τότε εκείνη την περίοδο που κάνανε εμπόριο οργάνων. Ήταν λίγο hot την περίοδο των 90s. Το εμπόριο παιδικών οργάνων και σου λέγανε πρόσεχε, μη σε βουτήξει κανένα σε κανένα αμάξι και σε πάρουν. Αυτό να τα ακούσω. Το να μοιράζουν τζάμπα ναρκωτικά. Πόσα είχαμε. Ναι, ζούσε ο Σκομπάρ. Ζούσε ο Σκομπάρ. Δεν θυμάμαι ζούσε ο Σκομπάρ. Αλλά τζάμπα ναρκωτικά στον δρόμο. Αυτό δεν το πίστεψε κανείς ποτέ. Άλλη πίπα. Μην τρως τα νύχια σου. Γιατί αυτά φεύγουν πάνε μέσα και μέσα μπορεί να φυτρώσουν. Να φυτρώσει μια νυχιά. Αλλά εντάξει, ανάλογα την εποχή. Την άνοιξη ανθίζει, μετά το φθινόπωρο ξαναστρώνεις. Και πήγαινες μετά και έβλεπες κανένα θείο σου 170 κιλά, να πούμε, στο ίδιο κυριακάτικο τραπέζι που ήσουν πριν, που είχε φάει. Είναι αυτός ο θείος που είχε φάει μόνο το κεφάλι από τα αρνί, ολόκληρο με το κόκαλο. Είναι... Αυτό είναι, έτσι τον ακούς να τρώει. Και λες, πω, τους πρέπει να έχει ολόκληρο δάσος μέσα, όχι δέντρο. Άσχετο ότι είχε ένα νύχι τόσο κατήμαυρο και τον έβλεπες να είναι, να κάνει έτσι την γεώτηση στο τραπέζι χύμα. Καλή όριση. Επίσης μεγάλο ψέμα που τώρα μπορεί και να ισχύει, τότε παιδιά δεν ίσχυε ποτέ, που πήγαινες, σε πηγαίνανε, ξέρω εγώ, στην παιδική χαρά κάπου να παίξετε. Και όταν έπεφτε λίγο ο ήλιος και ήταν να φύγουν, γιατί είχαν βαρεθεί προφανώς να σε βλέπουν να παίζεις σε μια τσουλήθρα και να παθαίνεις εγκάβματα, γιατί η τσουλήθρα αυτή ήταν μεταλλική, δεν είχε γίνει ποτέ συντήρηση και απλά τραυματιζόσουνα, σου έλεγε πάμε σπίτι γιατί έκλεισε τώρα η παιδική χαρά. Ή αν δεν είχες πάει και έπρεπε να ήθελες να πας στην παιδική χαρά και της έλεγες πάμε στην παιδική χαρά, σου έλεγε τώρα έχει κλείσει. Από πότε κλείνουν οι παιδικές χαρές? Τότε. Χήμα ήταν ανοιχτές. Μετά πηγαίνανε για να τη βρούνε. Με μπύρες καθόντουσαν πιτσιρίκια. Ποτέ κανείς δεν μας πει την αλήθεια. Τους μεγαλώσαμε στο ψέμα. Επόμενο. Σίγουρα όποιος το σκέφτηκε αυτό, όχι απλά έχει πρόβλημα, όχι απλά έπρεπε αυτός που το ξεκίνησε, δεν ξέρω ο ίδιος τι καραμέλες πήρε από ξένους περαστικούς στον δρόμο, είναι το ότι αν τρως τσίχλες το βράδυ, μασάς τα κόκαλα των πεθαμένων. Ναι, είναι τα κόκαλα των πεθαμένων. Ήταν αδύνατος αυτός, τώρα μου καρφώθηκε στο ούλο. Πραγματικά όμως, ποιος στο διάολο το σκέφτηκε και άντε και το είπε ο πρώτος. Ποιος μαλάκας ήταν μαζί του και λέει, ναι ρε, αυτό είναι. Και πήγε σε όλη την Ελλάδα αυτή η μαλακία. Εγώ δε, που δεν έχω φτύσει στη ζωή μου τσίχλα ποτέ και πάντα τις κατάπινα, εδώ δεν έχω στομάχι, δεν έχω δάσος όπως οι άλλοι με τα νύχια που δεν τα τρώω. Έχω νεκροταφείο. Οστεοφυλάκιο είναι εδώ πέρα, δεν είναι στομάχι αυτό. Πραγματικά ποιος σκέφτηκε και συμφώνησαν οι υπόλοιποι? Έχω μεγάλη περιέργεια. Να βρίσκα τους πρώτους αυτούς που ξεκίνησαν όλη αυτή τη μαλακία. Α, επίσης μαζί. Σε αυτό δεν ξέρω πώς είναι μαζί μου, αλλά εγώ το έζησα αυτό. Είναι το ότι στο δωμάτιό σου, η φορά που έχει το κρεβάτι σου παίζει ρόλο, γιατί λέει ότι αν είναι από την ανάποδη. Είναι όπως είναι στα νεκροταφεία, έτσι λέει, έτσι κοιμούνται οι πεθαμένοι. Όχι να έχεις το κεφάλι σου, ας πούμε, στα πόδια, να κοιμάσαι ανάποδα από τον άλλον. Να είναι το κρεβάτι, π.χ. θυμάμαι ήθελα να κάνω μια αλλαγή στο δωμάτιό μου και το κρεβάτι από έτσι να το κάνω έτσι και μου λέει, τι λες μωρέ, έτσι είναι, κοιμούνται οι πεθαμένοι. Και προσπαθούσα να θυμηθώ, ωραία, αν είναι το δωμάτιό μου έτσι, του γείτονα είναι έτσι, του τάδε που έχω μπει στο δωμάτιο. Δεν υπάρχει ότι όλα τα σπίτια στην Αθήνα, ας πούμε, είναι όλα έτσι, όλα τα δόντια. Είναι τα σπίτια φτιαγμένα, αλλά τα κρεβάτια τους όλα κοιτάνε προς τα εκεί, ξέρω. Ολονών. Που η Αθήνα, ας πούμε, και οι μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα, είναι λες και έχεις πάρει τα ζάρια με μπετό, και έκανες έτσι και πετούσε ζάρια. Και φτιαγνόταν σπίτια έτσι, το ένα πάνω στο άλλο. Τρομερές θεωρίες, με επιχειρήματα. Έτσι λέει και μου την πεθαμένη. Μια χαρά. Είναι οι μόνοι που κάνουν τον πιο σωστό ύπνο.
Μακάρι να το κοιμόμασταν και εμείς έτσι, θα πω εγώ. Και δεν θα μιλήσω για αυτό που έχει τα πόδια σου απλωμένα και άμα περάσει και ξαναπέρ θα μείνει κοντός. Αυτά είναι μαλακίες. Αυτά τα λέγαμε μεταξύ μας και μετά από δύο χρόνια τα ξεχνούσαμε όταν ήμασταν. Όταν κλείναμε τα πέντε, το ξεχνούσαμε. Μιλάμε για αυτές τις πίπες που μας λέγανε οι μεγάλοι. Γιατί οι μεγάλοι ξέρουν. Α, ένα άλλο υπέροχο, να δω και εδώ ποιοι είναι μαζί μου, ότι άμα μετράς τα αστέρια, θα τα βγάλεις πυριά. Μην τα μετράς τα αστέρια, θα βγάλεις πυριά. Τι? Γιατί? Και άντε να καταλάβω ότι κάποια από αυτά, είτε τα λέγανε γιατί θέλανε να κάνουν οικονομία, είτε γιατί δεν θέλανε να τρώσει, ξέρω, πολλά γλυκά, είτε γιατί κάτι να προστατεύσουν. Το να κάθεσαι να μετράς τα αστέρια, γιατί να στο απαγορεύσουν για να σου λένε ότι θα βγάλεις πυριά με αυτό? Τι μαλακία είναι αυτή? Μη μετράς τα αστέρια έξω, μπες μέσα. Έβαλε, έλα, έχει σε φερλή να δούμε στην τηλεόραση. Τι φάση? Σαν την άλλη τη μαλακία που άμα έπαιρνες στο τηλέφωνο το 666 το σήκωνε ο διάολος. Λες και ο διάολος δεν είχε άλλη δουλειά, τηλεφωνικό κέντρο είχε. Α, τι μαλακίες λέω. Εδώ υπάρχει κόσμος που το κάνει βίντεο στο YouTube αυτό και υπάρχουν άτομα από κάτω που το πιστεύουν ότι όντως πήρε και μίλησε με τον διάολο. Ωραία. Πολλά τέτοια αγαπημένα. Αν έχω ξεχάσει κάποια, στείλτε τα μου, μήπως μπορέσουμε να κάνουμε ένα δεύτερο μέρος. Νομίζω τα κάλυψα, εγώ δεν θυμάμαι κάποιο άλλο. Ίσως αυτό που σου λέγανε μη φας αυγό και ψάρι, ξέρω εγώ. Γιατί κάτι. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει αλλεργία, αλλά απαγορεύεται. Τελείωσε, δεν τρώω αυγό και ψάρι. Εν τω μεταξύ, εγώ ίδιος μπορεί να τρώω μορταδέλα με φυσικό βούτυρο στο καπάκι, αλλά δεν πειράζει. Πάλι καλά που είχαμε αποχέτευση από νωρίς το χαματερό και δεν είχαμε βόθρους. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe και στηρίξτε το κανάλι με τα link που υπάρχουν κάτω στην περιγραφή. Μέχρι το επόμενο βίντεο, το οποίο θα είναι πασχαλινό και θα μιλήσουμε για την εβδομάδα των παθών. Θα είναι θεματικό, το ενημερώνω από τώρα. Μάλλον θα βγει εκεί μεγάλη Τετάρτη, μεγάλη Πέμπτη. Μείνετε συγκεντρωμένοι και συγκεντρωμένοι. Μείνετε συντονισμένοι, μη φάτε ακόμα παγωτά γιατί είναι λιγμένα περσινά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.